Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Έλενα. Κλειώ. Μιχάλη. Καλησπέρα από τα ωραία Χανιά. Καλησπέρα από τη Φραγκφούρτη. Όλοι. Καλησπέρα ο Νίκος ο Μαλατές. Σας πήρε δύο απουσίες βέβαια ο Νίκος. Αλλά απόψε είναι πάλι εδώ. Καλησπέρα στο Λιτόχωρο. Καστοριά, Ελασσόνα. Όλοι είσαστε εδώ κανονικά. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Καλησπέρα στην Ολυμπία. Ο Βλάσος ο Ανδρώνης, αδελφός δίπλα. Καλησπέρα από τη Φραγκφούρτη. Όλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα Νικόλα. Καλησπέρα Λένα, Μαρία. Καλησπέρα στη Βέρεια. Στην όμορφη Βέρεια. Λάρισα, η όμορφη Λάρισα είναι εδώ. Η Ρίτα, η Κική, η Αφροδίτη, ο Λουκάς, ο Ιωάννου, ο Σταύρος, ο Κουμεντάκης, ο φίλος. Καλώς τον, ναι. Κι ας άργησε, Σταύρο. Καλησπέρα, Αθηνά. Κώστας, ο Γιάννης. Ο Μάρκος, ο νομικός. Καλησπέρα, στο από τον Κορυδαλό, από το Αχίλιο, από τα Ιωάννινα. Εικόνα 20, οκ, Νικόλα, βλέπω, ε. Καλησπέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Δράμα, στα Βρυλίσια. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά στη Γιώτα, Γιώτα από το Κιάτο, η Οδυσσός. Καλησπέρα στην Οδυσσό, την όμορφη. Ζωγράφου, Θεσσαλονίκη, Ακράτα, η Κατερίνα μας. Καλησπέρα στην Πλατεία Αμερικής. Καλησπέρα Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα έχουμε ένα όμορφο θέμα. Καλησπέρα στην Κόρινθο, στην Κάρπαθο, στην Νίκαια, στη Δράμα, στην Καβάλα, έτσι, έτσι. Δώστε πόνο, μιλάμε, γιατί όσο ανεβαίνουμε, τόσο πέφτουν μαχαίρια, πολλά μαχαίρια κάθε μέρα. Μας έχουν βγάλει μαχαίρια τώρα, αλλά θα τους πάρει και θα τους σηκώσει σε λίγη ώρα. Καλησπέρα στην όμορφη Καρυνθέα, στο Ρέθυμνο, στην Τρίπολη. Καλησπέρα σε όλους εσάς που και σήμερα είσαστε μαζί στα Χανιά. Στοχόλμη από μια χανιώτησα, από τη Βούλα, Τζοβάνοβιτς. Καλησπέρα Τάκη, έτσι όλοι εδώ, δώστε πόνο. Ολυμπία, Ιωσήφ, καλησπέρα σας από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από την Άνοιξη Αττικής, Περαία, Νίκαια, όλοι καλοί είμαστε εδώ. Καλησπέρα στην Αταλία, ανεβαίνουμε, σήμερα έχουμε ένα φοβερό θέμα. Ένα θέμα που μας αφορά όλους μας. Εδώ μια κυρία έχει μια πάτη, έκανε σήμερα μια αγορά. Κυρία, άμα κάνετε μια αγορά και έχετε πρόβλημα, καλέστε το CSI αύριο το πρωί. Καλησπέρα στο Χολαριό, στο Κερατσίνι, στα Γιαννιτσά, στη Γερμανία. Όλη η Ελλάδα μαζεύεται εδώ κάθε βράδυ. Και τι να κάνω εγώ. Καλησπέρα στη Λιβαδιά. Καλησπέρα στο Διόνυσο. Ηλιούπολη. Όλοι είμαστε εδώ απόψε. Κέρκυρα, Κόρινθος. Σημαντικό σημείο. Καλησπέρα από τον Πειραιά. Είμαστε σημαντικά μπροστά. Και πάνω απ' όλα είμαστε δυνατά όλοι μας. Η Ρούλα η Φλόρου. Θα μας έχει ο Θεός καλά γιατί μας αγαπάει. Κάνουμε καλές πράξεις, Ρούλα μου. Marketplace. Κάθε βράδυ το κοινοποιείτε και σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Αγγελική τη Μαραγκάκη, στο Σταύρο, στη Χρυσούλα. Όλοι είσαστε απόψε εδώ, ένας-ένας ξεχωριστά. Και γι' αυτό και ξεχωρίζομαι. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για τα απόρριτα, θα μιλήσουμε σήμερα για κάτι μοναδικό, θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό που μας αφοράει όλους μας. Και τι μας αφοράει όλους μας? Μας αφοράει το διαδίκτυο και οι επικοινωνίες. Η επικοινωνία, η βασικότερη επικοινωνία είναι το παραδοσιακό email. Όποιος λοιπόν σήμερα δεν έχει email, όποιος λοιπόν σήμερα δεν έχει καταρτήσει τουλάχιστον 3 email να έχει για ασφάλεια, υπάρχει θέμα.
Υπάρχει θέμα να σου πάρουν το βασικό σου email, άμα έχεις μόνο ένα, και στο τέλος να μείνεις χωρίς ηλεκτρονική αλληλογραφία και να ψάχνεις να κάνεις ένα άλλο. Άρα, το λογικό απ' όλα είναι, πρώτον, ότι δεν κάνουμε μόνο ένα email. Ανάλογα με τη δραστηριότητά μας, κάνουμε και email. Δηλαδή, τουλάχιστον δύο email πρέπει να έχει ένας απλός άνθρωπος. Για ασφάλεια. Μην ξεχνάμε να κοινοποιούμε την απόψινή μας ημερίδα, μην ξεχνάμε να κοινοποιούμε αυτό που λέμε τώρα, γιατί η δύναμή μας είναι η κοινοποίηση. Η δύναμή μας είναι να μάθουν όλοι από το Κιλικίς μέχρι τη Δράμα και από τη Δράμα μέχρι το Καστελόριζο και μέχρι την Κατερίνη και την Κάρπαθο και τη Μονεβασιά, να μάθουν το διαδίκτυο και πάρα πολλά να μάθουν τους βασικούς κανόνες εμπλοκής. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρετε, το πρώτο βασικό είναι ότι στα email επικοινωνίας μας, για να έχουμε μια σχετική ασφάλεια, πρέπει να έχουμε δύο email. Ξέρετε πολύ καλά, το email μπορούμε να το φτιάξουμε είτε στη Yahoo, είτε στη Gmail, στη Google, είτε στη Hotmail, είτε και σε πολλές άλλες εταιρείες. Όμως, το διατάφτα είναι ένα. Όταν κατασκευάζουμε ένα email, τι πρέπει να προσέξουμε. Τα πρώτα βήματα. Μην την πάθουμε σαν τον Προεδρικό Μέγαρο. Είδατε τι έγινε. Πρώτο θέμα σήμερα που σας το έβγαλα και στο story. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια κυρία, μια πολύ σωστή, η ανώτατη εξουσία μας είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πήγε στο Προεδρικό Μέγαρο και τι έκανε. Το πρώτο πράγμα ήταν να πάει να επικοινωνεί με το email της. Δεν θα πάει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας να δει εάν το email ο προηγούμενος που έφυγε το έχει ασφαλίσει ή έχουν αλλάξει κωδικοί. Και τι γινότανε. Έφυγε ο κύριος Παυλόπουλος και ο κύριος Παυλόπουλος δεν μπορεί να ελέγξει τι θα κάνει η νέα πρόεδρος. Αυτά πρέπει να πηγαίνουν μόνα τους. Τη στιγμή που αλλάζουν οι πρόεδροι, αλλάζουν οι στρατηγοί, αλλάζουν οι διοικητές, αλλάζουν και τα password, αλλάζουν και οι κωδικοί. Έτσι λοιπόν έφυγε από το Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, όπως σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα και σας τα λέω από επίσημες ανακοινώσεις από τα δημοσιεύματα του τύπου, που τι ακριβώς λένε. Ότι έφυγε ο Πρόεδρος, μια χαρά ο άνθρωπος, και τον ευχαριστούμε που υπηρέτησε 5 χρόνια, ήρθε η κυρία Πρόεδρος αξιοπρεπεστάτη και δυνατή, όμως οι άνθρωποι που είναι μέσα στο Μέγαρο, αυτοί που είναι για την ασφάλεια και για τις επικοινωνίες της Προέδρου, δεν είδαν στον ταυτί τους. Τι εννοώ. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι το cyber security. Είμαστε οι τελευταίοι των τελευταίων. Δύο θέσεις πριν από το τέλος. Και εδώ αρχίζει το μάτς. Είναι δυνατόν Προεδρία της Δημοκρατίας και να μην μου έχει επιτελείο με ανθρώπους της πληροφορικής. Είναι δυνατόν η Προεδρία της Δημοκρατίας που διαχειρίζεται απόρριτα έγγραφα, που διαχειρίζεται επικοινωνίας, να μην έχει ειδικό τμήμα το οποίο να διαχειριστεί την ασφάλεια όλων των επικοινωνιών. Είναι δυνατόν η Προεδρία της Δημοκρατίας να μην έχει αρμόδιο επικεφαλή τμηματάρχη, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος. Ένας απλός, λέει, υπάλληλος διάβασα, δεν ξέρω τι αλήθεια είναι αυτή, ένας απλός υπάλληλος ήταν, ο οποίος δεν άλλαξε καν τους κωδικούς. Ακούστε, δεν άλλαξε τους κωδικούς όταν έφυγε ο παλιός πρόεδρος, ήρθε η νέα πρόεδρος. Και επί 5 μήνες όλα τα email της νέας πρόεδρου, τις επικοινωνίες της, όλα, όλη της τη ζωή με λίγα λόγια στο Προεδρικό Μέγαρο, την έβλεπα και κάποιοι άλλοι. Έτσι λέγεται. Εγώ δεν ξέρω τι γινότανε, όμως από τη στιγμή που δεν άλλαξαν οι κωδικοί, για μένα εκεί είναι το άτοπο και εκεί είναι η ζημιά η μεγάλη. Δεν ξέρω αν κάποιοι είδαν email ή τι κάνανε ή τι δεν κάνανε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό και ούτε είμαι ανακριτής και ερευνητής του Προεδρικού. Όμως βλέπω το δημοσίευμα και έρχομαι να επιβεβαιώσω άλλη μια φορά ότι είμαστε η τελευταία χώρα των τελευταίων στην Ευρώπη, ηλεκτρονικά αναλφάβητη. Και δυστυχώς βλέπω τα Προεδρικά Μέγαρα, εκεί που έπρεπε να πετάει το cyber security, να μην έχουν ιδέα. Το παραμικρό. Άχνα, αναπνοή δεν έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι. Δυστυχώς λυπάμαι που το λέω. Αλλά δεν έπρεπε η νέα πρόεδρος τώρα, μετά από αυτό που έγινε, να γίνει σύσταση μιας ομάδας, ενός τμήματος μέσα στην Προεδρία, η οποία θα έχει ευθύνες,
θα έχει cyber security, θα είναι ασφαλισμένες επικοινωνίες της Προέδρου. Εμείς την Πρόεδρο την τιμάμε και την αγαπάμε. Δεν έχει καμία ευθύνη. Ευθύνες έχουν αυτοί οι οποίοι χαράζουν τις πολιτικές, ευθύνη έχουν αυτοί οι οποίοι είναι στα πηδάλια. Έτσι λοιπόν υπάρχει διοίκηση στην Προεδρία, πιστεύω, υπάρχει διοίκηση σε όλα τα της Προεδρίας. Ας ιδρύσουν λοιπόν ένα τμήμα ασφαλείας επικοινωνιών της κυρίας Προέδρου. Ας ιδρύσουν ένα τμήμα το οποίο θα είναι για τις επικοινωνίες του Προεδρικού Μεγάλου. Εγώ δεν εξετάζω αν έγιναν υποκλοπές, εξετάζω όμως ότι άλλαξε ο Πρόεδρος και δεν άλλαξε η κωδική. Ό,τι χειρότερο που δείχνει ότι και στο ανώτατο επίπεδο δυστυχώς υπάρχει άγνοια. Ό,τι να είναι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά οι διαπιστώσεις πρέπει να είναι διαπιστώσεις. Και στη συνέχεια έχουμε αυτή τη στιγμή τον κόσμο, τον ελληνικό λαό, να απαιτούμε να έχει γνώση και να έχει το κράτος απαιτήσεις αν δεν κάνει κάτι καλά στο διαδίκτυο ή αν δεν κάνει κάτι καλά σε επικοινωνίες μέσα από τις υπηρεσίες του κράτους. Βλέπουμε όμως και στην άλλη όχθη, βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται καθημερινά το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής πώς θα μας κάνει πιο δυνατούς σε επικοινωνίες μέσα από τα δίκτυα. Πώς θα πλουστεύσει τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να είμαστε εμείς σε ένα πολύ δυνατό επίπεδο επικοινωνίας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μπορούμε να κάνουμε όλες μας τις πράξεις μέσα από το διαδίκτυο και όχι να πηγαίνουμε σε ουρές. Ένα βράδυ, λοιπόν, θα καλέσω τον κύριο Υπουργό ή Υφυπουργό εδώ ενώπιον ενωπίων να μας πούνε, να μας δώσουν τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Έχουν κάνει ένα μεγάλο έργο. Και ο κύριος Ζαριφόπουλος, ο οποίος έφυγε, και ο κύριος Γιωργαντάς και ο κύριος Πιερακάκης. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χαράζουν πολιτικές και έχουν φτιάξει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο διαδικτυακό που πρέπει να μας το αναφέρουν. Ήτανε να αναφερθώ σε κάποιο βράδυ μου, σε κάποια εισπερίδα μας εδώ, όμως θα φέρω τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό να μας τα δώσει αυτά όλα όπως αυτός πρέπει και ξέρει. Πάμε λοιπόν. Τι πρέπει να προσέξουμε όταν ανοίξουμε ένα email? Και όπως είπαμε πριν, θα πρέπει να έχουμε δύο email και όχι ένα, για λόγους ασφαλείας. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι βάζουμε κωδικό ασφαλείας αρκετά δυνατό. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε είναι βάζουμε διπλό σύστημα ασφάλειας. Μετά τον κωδικό 2FA. Τι είναι το 2FA? Είναι ένα σύστημα το οποίο όταν πάμε να πάρουμε τα email μας, μας έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό και μας λέει ότι είσαστε εσείς αυτός. Εάν λοιπόν εγώ φύγω από τον υπολογιστή μου και πάω σε ένα άλλο υπολογιστή να πάρω τα μηνύματα, άρα δηλαδή υπολογίζει η εταιρεία του, μου έχουν κλέψει τους κωδικούς και πάνε σε ένα άλλο υπολογιστή να πάρουν το email, τότε τι γίνεται? Σου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό αν είσαι εσύ αυτός που πάει στον άλλο υπολογιστή. Έτσι λοιπόν εμείς έχουμε την απόλυτη ασφάλεια, γιατί αν μας κλέψουν τους κωδικούς και πάει ο κλέφτης να μπει μέσα να πάρει τα email, δεν θα μπορέσει να τα πάρει, γιατί δεν θα έχει τον αριθμό του κινητού μας τηλεφώνου. Καλησπέρα Τζένι. Και Λένα, έρχεται κόσμος, έρχεται κόσμος, μπαίνει, κόσμος φεύγει. Λοιπόν, το βασικότερο λοιπόν είναι να κάνουμε 2FA. Όποιος δεν έχει 2FA απόψε εδώ που ακούτε η όμορφη παρέα, θα πρέπει να δημιουργήσετε τώρα. Μπορεί αύριο το πρωί να μην έχετε email. Κάνουν επιθέσεις και σαρώματα και αν δεν έχετε 2FA, σας έχουν πάρει τους κωδικούς σας σε χρόνο ντετέ. Και αύριο το πρωί κάποιοι άλλοι θα διαβάζουν τα email σας. Άρα, καλό θα είναι απόψε να πάτε στις ρυθμίσεις ασφαλείας να κάνετε το 2FA, το σύστημα εκείνο που σου στέλνει μήνυμα εάν αλλάξεις υπολογιστή. Άλλαντε σου τώρα. Είναι αδιανόητο όταν πάμε έξω και πάμε να πιούμε ένα καφέ και λέμε δώσε μας τον κωδικό, δώσε μας το password, δώσε μας το wifi σου για να μπούμε να κατεβάσουμε τα email μας. Για να μην ξοδέψουμε ένα ευρώ
data. Το θεωρώ απαράδεκτο. Ξέρετε κάτι, ότι όταν μπαίνουμε σε ένα ελεύθερο Wi-Fi, μπαίνουν όλοι μέσα, ένας πονηρός να υπάρχει, μας τα έχει πάρει όλα. Μπαίνει στο κινητό μας και μας τα παίρνει όλα. Γι' αυτό το λόγο τι λέμε, τι κάνουμε, καλησπέρα στη Μύκονο. Τι κάνουμε όταν μπαίνουμε μέσα, δεν ζητάμε τον κωδικό του Wi-Fi. Μπορεί ένας εύκολα να δημιουργήσει ένα δίκτυο Wi-Fi μέσα σε μια ταβέρνα, να γράψει το όνομα, να το ονομάσει με το όνομα της ταβέρνας, τα τρία αδέλφια π.χ. και στη συνέχεια να μπαίνουν όλοι μέσα και αυτός να μας πάρει όλα τα data, να μας παίρνει όλα τα email, να μας πάρει όλους τους κωδικούς, να μας πάρει μέσα από το κινητό μας τα πάντα όλα. Άρα προσοχή όταν μπαίνετε, μέσα σε ένα μαγαζί, μην μπαίνετε στο ελεύθερο Wi-Fi, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει θέμα αρκετά σοβαρό. Έτσι λοιπόν, μετά από το ελεύθερο Wi-Fi, πηγαίνουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με τους συνδέσμους στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μην πατάμε ποτέ συνδέσμους, εάν δεν είμαστε σίγουροι 100%. Ένας σύνδεσμος μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα σύστημα να σου πάρουνε τους κωδικούς σου. Πατάς το σύνδεσμο και στη συνέχεια γίνεται αυτό που δεν θέλεις να γίνει. Σε παγιδεύουνε, σου βάζουν το keylogger, σου βάζουν το πρόγραμμα το κακόβουλο και χάνεις όλους σου τους κωδικούς. Επίσης, εκτός από τα κλικ από το σύνδεσμο που είναι μέσα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα συνημμένα. Όταν ανοίξετε ένα συνημμένο που δεν γνωρίζετε ή δεν έχετε αντιβάιρους να το περάσετε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να είναι κακόβουλο λογισμικό. Έτσι, θέλει πολύ προσοχή, όταν ανοίγουμε συνημμένα, γιατί είναι το χειρότερο απ' όλα. Η ασφαλής χρήση του ταχυδρομείου, η ασφαλής χρήση του διαδικτύου, θα ξέρετε ότι είναι το α και το ω σήμερα στο διαδικτύο. Όλα ξεκινάνε από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όλα ξεκινάνε από το email. Όλα ξεκινάνε από τις διαδικασίες που εμείς κάνουμε και είμαστε αυτοί οι οποίοι καθημερινά παίρνουμε δεκάδες email και μέσα από αυτά ενημερωνόμαστε και μέσα από αυτά κάνουμε τη ζωή μας πολύ πολύ πιο εύκολη και πιο δυνατή. Γι' αυτό το λόγο δίνουμε μεγάλη σημασία στα email μας και γι' αυτό το λόγο το α και το ω ποιο είναι, ένα και μοναδικό. Το email μας είναι αυτό που δεν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση και θα πρέπει να το έχουμε με απόλυτη ασφάλεια. Εγώ θα ήθελα με πολύ αγάπη να σας ευχαριστήσω για την απόψινή μας ημερίδα. Εγώ θα ήθελα με πολύ αγάπη να σας δώσω ό,τι καλύτερο μέσα από την ψυχή μου και να σας πω ένα πράγμα. Ότι μην αφήνεστε στο έλεος κάποιων οι οποίοι επιτίδη είναι και θέλουν να σας βάλουν σε περιπέτειες. Μην αφήνετε τους τρίτους να μπαίνουν μέσα στα προσωπικά σας και στους υπολογιστές σας και μην τα αφήνετε όλα στη φόρα. Προσέχετε για να έχετε. Γιατί το διαδίκτυο είναι η ζωή μας, το διαδίκτυο είναι εκείνο μέσα από το οποίο θα πορευτούμε σε όλη μας τη ζωή και τα καλύτερα έρχονται μέσα από το διαδίκτυο. Έρχονται πολλά, η επόμενη δεκαετία έχει να μας δώσει πάρα πολλά και εμείς με πολύ αγάπη θα πάμε και θα γευτούμε τις νέες υπηρεσίες του διαδικτύου από το 21 μέχρι το 30. Ένα βράδυ θα μιλήσουμε για το τι μέλη γενέστε μέσα από τα νέα καλούδια του διαδικτύου.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Και ο Θεός μαζί μας. Γεια σας και χαρά σας.